Η μεγαλύτερη ναυτική αντιπαράθεση μεταξύ ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων από το 2020 και την πειρατεία του Ορούτς Ρέις παρατηρείται νότια της Κάσου. Η αίτια της συγκέντρωσης των τουρκικών πολεμικών πλοίων οφείλεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να εμποδίσει την πόντιση καλωδίων από ένα ιταλικό πλοίο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση πόντιση των καλωδίων γίνεται εντό περιοχή τουρκική κυριαρχία, με αποτέλεσμα να κλιμακώσουν μέσα σε ελάχιστε ώρε. Η Ελλάδα έχει στείλει μια φρεγάτα κλάση ΣΕ στην οικηφόρο Φωκά και μια κανονιοφόρο, τον Ναίτιτο, ενώ το λιμενικό έστειλε ένα περιπολικό ανοιχτή θαλάσση. Η δυνάμη που έχει παρατάξει το πολεμικό ναυτικό είναι δυσανάλογη και δημιουργεί ανησυχία. Συγκεκριμένα έχουν παραταχθεί από την Τουρκία οι τουρκικέ φρεγάτε Γκόκοβα και Γκόξου κλάση Γκάπια, η κορβέτα Μπεϊκός κλάση Μπουράκ, ενώ πραγματοποιήθηκαν τέσσερι παραβάσει του FIR Αθηνών στο, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, από δύο ελικόπτερα και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο, και αναπτύχθηκαν στην περιοχή κατά το απόγευμα δύο ακόμα τουρκικέ πυραβλάκατοι. Σημειώνεται ότι η ελληνική ναύτα ισχύει μέχρι την Τετάρτη. Η Τουρκία επιχειρεί να εμποδίσει τι εργασίε του Ιταλικού πλοίου στα πλαίσια εφαρμογή του τουρκολιβικού μνημονίου, με βάση το οποίο μαζί με τη Λιβύη αρπάζουν μεγάλα κομμάτια τη ελληνική υφαλοκρηπίδα και διακόπτουν τη σύνδεση τη δυνητική ελληνική ΑΟΣ με αυτή τη Κύπρου. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πλοίο πραγματοποιεί τι έρευνε του εντό των ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτό ενό σημείου το οποίο βρίσκεται περίπου μισό μίλι εκτό δηλαδή σε διεθνή ύδατα, σε περιοχή που ανήκει στην Ελληνική ΑΟΣ βάσει τη Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία.